Γεια σας. Πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, όπου είχαμε και την πρώτη διαδικτυακή εκπομπή μας με εκλεκτούς καλεσμένους. Σήμερα ερχόμαστε με δεύτερη εκπομπή από τα μηχανοκίνητα σπορ, καθώς ξεκίνησε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλίδας MotoGP. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Διατσίδη, που είναι σχολιαστής των αγώνων του MotoGP στην Cosmote TV, αλλά και εκδότης του γνωστού περιοδικού MotoGP, και επίσης τον συνάδελφο Γιώργο Βαρίνο από τον Καζέτα, που κάνει τις διαδικτυακές μεταδόσεις, live μεταδόσεις και των κατακτήριων αλλά και των αγώνων στο MotoGP και στη Φόρμουλα 1. Καλησπέρα και στους δυο σας, καλησπέρα και στους φίλους του Καζέτα που έχουν μπει και μας βλέπουν σήμερα. Δύο αγώνες έχουν γίνει μέχρι τώρα, Δημήτρη, και ενώ περιμέναμε μία χρονιά όπου θα κυριαρχούσε ο Μάρκεθ, ξαφνικά ανατράπηκαν τα πάντα. Ο Μάρκεθ είναι άποντος. Και πες μας στη συνέχεια τώρα. Καταρχήν, να το πούμε αλλιώς. Δεν περιμέναμε μία χρονιά που θα κυριαρχούσε ο Μάρκ Μάρκεθ. Περιμέναμε ότι ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί, ίσως το μεγαλύτερο. Αλλά η χρονιά ήταν περίεργη, όπως φάνηκε από τις δοκιμές τις χειμερινές, γιατί η Honda μόνο την τελευταία μέρα των δοκιμών στο Κατάρ βρήκε κάποια πράγματα με τη μοτοσυκλέτα. Μέχρι τότε ήταν πίσω από τις Ducati και τις Yamaha και τις Suzuki. Αυτό σημαίνει ότι όταν βρίσκεις μόνο μία μέρα, την τελευταία μέρα, θα μου πείτε όλες και όλες οι δοκιμές ήταν 6 μέρες. Όταν βρίσκεις λοιπόν την έκτη μέρα μόλις των δοκιμών κάποια πράγματα και δεν μπορείς να τα επιβεβαιώσεις σε αγώνες, γιατί δεν γίνονται αγώνες και αλλάζει όλο το πρόγραμμα λόγω κορονοϊού και δεν γίνονται και οι δοκιμές, σταματάει η παγώνη εξέλιξη, τότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις μια σκληρή απόφαση. Και αυτή τη σκληρή απόφαση πήρε η Honda, γύρισε στην μοτοσυκλέτα την περσινή, με την οποία κέρδισε το πρωτάθλημα ο Μάρκ Μάρκεθ, οπότε θυσίασε την εξέλιξη και έτσι ο Μάρκ Μάρκεθ αισθανόταν πολύ καλά στον πρώτο αγώνα, αλλά παρόλα αυτά δεν απέφυγε 2 λάθη. Ένα λάθος στην αρχή του αγώνα, που ενώ ήταν πρώτος έπεσε στη 19η θέση, και μετά όταν έφτασε στην δεύτερη θέση του αγώνα, πίσω από τον δεύτερο, τον Μαύρη Κμινιάλες, και φαινόταν ότι θα ήταν εύκολο να περάσει στη δεύτερη θέση, έκανε το δεύτερο λάθος και έπεσε. Δημήτρη, αυτό οφείλεται στη δυσκολία που έχει η Honda, γιατί βλέπουμε ότι όλοι οι υπόλοιποι με Honda δεινοπαθούν. Ναι, η Honda όλα αυτά τα χρόνια, από την εποχή του Stoner, από το 2011 και 2012, έχει στήσει τη μοτοσυκλέτα αρχικά πάνω στο Stoner, έχει ρυθμίσει τη μοτοσυκλέτα αρχικά πάνω στο Stoner και μετά στο διάδοχό του από το 2013 και μετά, που ήταν ο Mark Marquez, που ήταν τυχερός γιατί το δικό του οδηγικό στυλ τέριαζε με αυτό του Stoner. Επομένως, όταν έχεις κάνει μία εννιαετία, μία εξέλιξη της μοτοσυκλέτας πάνω στο στυλ, σε ένα συγκεκριμένο οδηγικό στυλ, και όταν αυτό το οδηγικό στυλ είναι δύσκολο να το αντιγράψουν οι άλλοι οδηγοί, ή δεν μπορούν καθόλου να το εφαρμόσουν και να το αντιγράψουν, είναι δεδομένο ότι το ρισκάρεις με έναν τραυματισμό του κύριου οδηγού σου να χάσεις τα πάντα, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με τη Honda. Αντίστοιχα, για να σας πω, για να καταλάβει κανείς τι γίνεται, η Yamaha τα τελευταία χρόνια εξέλιξε, και ειδικά από πέρυσι, την Yamaha περισσότερο πάνω στον Βινιάλες και τον Κουαρταραρό, πιστεύοντας ότι ο Βαλεντίνο Ρώση έχει φτάσει στη δύση της καριέρας του, που όντως είναι στη δύση της καριέρας του, είναι 41 χρόνων. Όμως ο Βαλεντίνο Ρώση απέδειξε στο δεύτερο αγώνα της Χερέ ότι, γυρνώντας σε παλιότερες ρυθμίσεις που τον έκαναν να αισθάνεται άνετο στη μοτοσυκλέτα, μπορεί και παίρνει βάθρα σε θερμοκρασίες ασφάλτου 63 βαθμών και ζέστη 40 βαθμών αποπνικτική, με απέναντι στους 20 χρόνια νεότερους του οδηγούς. Μπράβο στο Βαλεντίνο, συγχαρητήρια, και πραγματικά το απέδειξε αυτό. Όμως θα ήθελα να αναφερθούμε, Γιώργο, λίγο στον Κουαρταραρό.
Γιατί ξεκινήσαμε ίσως λίγο ανάποδα, αλλά αυτή τη στιγμή ο πρωταγωνιστής είναι ο Κουαρταράρο, που έχει κάνει το 2-2. Ο Γάλλος είναι μεγάλο ταλέντο, το είχε δείξει την προηγούμενη χρονιά. Αντιμετώπιζε το Μάρκεθ στα Ίσια. Πλέον έχει την εμπειρία και τη θέληση. Έχει και μια πολύ καλή μοτοσυκλέτα, όπως φαίνεται. Και θα είναι σίγουρο θα πρωταγωνιστήσει. Ακόμα και ο Μάρκεθ να ήταν υγιής και να ήταν μια χαρά, δεν θα νικούσε εύκολα. Αυτοί οι δύο θα χτυπιόντουσαν σε κάθε αγώνα. Όπως συνέβαινε και στους τελευταίους αγώνες του 19. Δημήτρη. Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Ναι, Πέτρο, αυτό έλεγα, ότι είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Γιώργος. Δηλαδή, ο Μάρκ Μάρκεθ ουσιαστικά έκανε έναν φοβερό αγώνα την προηγούμενη Κυριακή, κάνοντας ταχύτερο χρόνο 1.38.3 και σε αυτόν τον αγώνα ο Φάμπιο Κουαρτεραρό, χωρίς να πιέζεται, έκανε 1.38.1 ταχύτερο γύρο, με περισσότερη ζέστη, δηλαδή με χειρότερες συνθήκες πίστας. Και ήταν πολύ σταθερός σε πολύ γρήγορους γύρους. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχουν γίνει δύο αγώνες. Φέτος η χρονιά, εκ των πραγμάτων, λόγω του κορονοϊού, θα είναι συντομότερη από την περσινή. Ο Μάρκεθ είναι αυτή τη στιγμή στους δύο πρώτους αγώνες χωρίς βαθμούς. Ο Κουαρταραρό αντίθετα είναι στους δύο πρώτους αγώνες πρώτος, αλλά έχουμε και το Βινιάλες δύο αγώνες δεύτερος. Δεν πρέπει να τον αγνοήσουμε κι αυτόν. Έτσι, η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να πεις ότι δεν έχει ελπίδες. Ακόμη είναι 10 βαθμοί. Ναι, 10 βαθμοί. Ήθελα να σε ρωτήσω όμως, Δημήτρη, την εκτίμησή σου θα ήθελα. Θεωρείς ότι ο Μάρκεθ προφανώς θα επιστρέψει στον Μπρουνό, που είναι ο επόμενος αγώνας. Θεωρείς ότι ο Μάρκεθ έχει πιθανότητες αρκετές για να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, γιατί 50 βαθμοί διαφορά με τον Κουαρταραρό σε full φόρμα επίσης, που σημαίνει ότι δεν είναι χαμένος από χέρι σε κάθε αγώνα, θα είναι μια μεγάλη διαφορά, νομίζω. Αρχικά είναι έτσι, όμως το MotoGP είναι ένα πολύπλοκο σπορ και αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι η Yamaha έχει ένα φοβερό πρόβλημα. Τους κινητήρες. Δηλαδή, έχει χάσει ήδη στους 4 τους οδηγούς 3 κινητήρες. Ήδη, ενώ η χρονιά, επειδή είναι πιο μικρή φέτος, ο κανονισμός επιτρέπει μόνο 5 κινητήρες η χρονιά ανά οδηγό, ήδη από τον δεύτερο αγώνα ο Maverick Vinales τρέχει με τον 5ο του κινητήρα. Ο Βαλεντίνο Ρώση, ο Φάμπιο Κουαρταραρό και ο Φράγκι Μορβιντέλη τρέχαν με τον 4ο κινητήρα και ο Φράγκι Μορβιντέλη έχασε το βάθρο από κινητήρα. Επομένως υπάρχει σαφώς κάποιο πρόβλημα. Ποια είναι η ποινή στην περίπτωση που υπερβούν αυτόν τον αριθμό των 5 κινητήρων? Ξεκινάει τελευταίος. Το να ξεκινήσει τελευταίος ένας οδηγός είναι πρακτικά αδύνατο να πάει στο βάθρο. Είναι πολύ δύσκολο, ας το πούμε. Δηλαδή, γιατί εντάξει, 19ος που έπεσε ο Μάρκετ και έφτασε μέχρι θέσεις βάθρου στον προηγούμενο αγώνα, δείχνει ότι δεν είναι αδύνατο. Αλλά δεν είναι και εύκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, να εάν ο Φάμπιο Κουαρταράρο, που είναι ο μόνος οδηγός της Yamaha που δεν είχε κάποιο μηχανικό πρόβλημα, αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και μετά σε κάποιον, άρα χάσει έναν αγώνα όπως έχουν χάσει ήδη ο Μορμπιντέλη και ο Ρώση. Ο Βινιάλες δεν έχασε με ένα αγώνα, αλλά έχασε κινητήρα. Ήταν τυχερός, έχασε τον κινητήρα στις δοκιμές. Επομένως, η Yamaha είναι σε πρόβλημα. Άρα, το προβάδισμα των 40 και 50 βαθμών αντίστοιχα για Βινιάλες και Κουαρταραρό πολύ εύκολα μπορεί να πέσει στους 25 και 15 βαθμούς. Εάν χάσουν. Άρα θα έχει, ενδιαφέρον το πρωτάθλημα ακόμη και με αυτή τη διαφορά, γιατί έχουμε πολλούς παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Γιώργο, η άποψή σου με τις Ducati, είδες τους δύο πρώτους αγώνες, οι Ducati δεν τα πήγαν καλά, είχαν μάλιστα και το εξής φαινόμενο που το είχαμε και στη Yamaha, δηλαδή που οι δορυφορικές ομάδες πήγανε καλύτερα από ό,τι οι εργοστασιακές. Αυτό ισχύει και για τους Ducati, έτσι. Η εργοστασιακή ομάδα έχει το εξής πρόβλημα. Ο Πετρούτσι έχει χάσει το ενδιαφέρον του γιατί την επόμενη χρονιά θα πάει στην KTM και ο Νταβιτσιόζο είναι τραυματίας. Έπεσε και έσπασε την κλίδα του λίγο πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Οπότε
δεν είναι αντιπροσωπευτική εικόνα της εργοστασιακής ομάδας της Ducati. Τώρα η δορυφορική ομάδα της Ducati, κυρίως με τον Jack Miller, βλέπουμε ότι ο Jack Miller θα πάει στην εργοστασιακή ομάδα την επόμενη χρονιά. Θέλει να δείξει ότι έχουν κάνει δίκιο, ότι έχουν δίκιο που τον πήραν και είναι εντυπωσιακός. Δημήτρη, τι λες εσύ? Εγώ λέω ότι εντυπωσιακή ήταν η πτώση του, που δεν έπρεπε να την... Ναι, διότι όταν είσαι ακριβώς, όταν έχεις αυτό το background, δηλαδή όταν ξέρεις ότι του χρόνου έχεις πάρει την εργοστασιακή θέση και όταν δυσκολεύεσαι σε έναν αγώνα και βλέπεις ότι ο ομόσταυλός σου σε περνάει πολύ εύκολα, ένας ομόσταυλος που είναι διψασμένος για διάκριση λόγω του ότι δεν έχει ακόμη συμβόλαιο, εσύ λοιπόν πρέπει να είσαι πιο συγκρατημένος και να είσαι σε θέση να καταλάβεις ότι έχεις κάποιο πρόβλημα με το στήσιμο, με τα πάντα και να μην πιέσεις τόσο πολύ ώστε να πέσεις. Γιατί ο Jack Miller τώρα έκανε ακριβώς αυτό το αντίθετο από αυτό που είπες. Δηλαδή η εργοστασιακή ομάδα παίρνει έναν οδηγό από τη μία πλευρά για την ταχύτητά του και από την άλλη για τη σταθερότητά του για να μπορεί να φέρει βαθμούς. Σε ταχύτητα τον είχε περάσει ο Πέκο Μπανιάια και σε σταθερότητα που θα ήθελε η Ducati έναν τερματισμό στις 5 πρώτες θέσεις, ας πούμε, που ήταν εκείνη τη στιγμή πέμπτος ο Jack Miller, δεν το έδειξε. Άρα η Ducati έχει ένα μικρό πρόβλημα, ειδικά με δεδομένο ότι η Χερέθ δεν είναι τα τελευταία χρόνια μια καλή πίστα για την Ducati. Άρα ο Jack Miller έπρεπε να κάνει έναν καλύτερο αγώνα στρατηγικής. Επειδή αναφέρθηκε τώρα στην πίστα. Ναι. Θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει στην Αυστρία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή πρώτα τον Μπρουνό. Έχουμε και τον Μπρουνό, που θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό. Έχουμε και την Αυστρία που έχει 2 αγώνες. Τι πιστεύεις πάνω σε αυτό, ότι ποιες ομάδες θα ευνοηθούν από αυτή την ιστορία, ποιοι αναβάτες από αυτούς τους 3 αγώνες? Το Μπρουνό είναι μία πίστα που είναι καλή για όλες τις μοτοσυκλέτες. Δηλαδή δεν έχει ούτε τις τεράστιες ευθείες, ούτε τις απίστευτες επιταχύνσεις, ας πούμε, που θα ευνοούσαν την Ducati, εκτός από την επιτάχυνση της τελευταίας ανηφόρας, που εκεί η δύναμη μετράει σημαντικά και ίσως εκεί να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα η Ducati. Από την άλλη μεριά, το μέσα κομμάτι με τις στροφές, ειδικά με τα φετινά λάστιχα της Michelin, που ευνοούν τους εν σειρά κινητήρες, θα έχει το πλεονέκτημα πάλι η Yamaha και η Suzuki. Η Suzuki, ο Μιρ πήρε μία 5η θέση, είναι νέος, πιτσιρικάς, αλλά είναι ήδη παγκόσμιος πρωταθλητής στη μικρή κατηγορία και να περιμένουμε πολλά πράγματα από αυτόν. Και μόλις ο Ρίνς γίνει καλύτερα, που πέρυσι πήρε 2 νίκες, θα έχουμε μία δυνατή Suzuki. Η πίστα του Μπρουνό επίσης δεν είναι και αρνητική για την Ducati και την Honda, είναι καλή. Και έχουν πάρει καλά αποτελέσματα όλοι και νίκες. Η Αυστρία όμως που θα γίνουν 2 αγώνες. Η Αυστρία λοιπόν που θα γίνουν 2 αγώνες είναι η πίστα δυναμόμετρο, όπως λένε όλοι. Αυτή τη στιγμή η Ducati, όπως διαβάσαμε και στο MotoGP World, έχει φτάσει τους 300 ύπους στη μοτοσυκλέτα της. Επομένως, το stop and go χαρακτήρα της πίστας, δηλαδή έχουν πολύ έντονα φρεναρίσματα και μετά πολύ έντονες επιταχύνσεις. Είναι το ψωμί στο βούτυρο, μάλλον το βούτυρο στο ψωμί της Ducati. Θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή μας με μία εκτίμηση και από τους δυο σας σχετικά με το πώς πιστεύετε ότι θα καταφέρει, πώς θα επανέλθει ο μάρκετ, γιατί είχαμε στο παρελθόν αρκετές περιπτώσεις πολύ καλών αναβατών, οι οποίοι μετά από κάποιο τραυματισμό και ειδικά που είχε σχέση με τα χέρια, δεν επανήλθαν τόσο δυνατοί όσο ήταν πριν τον τραυματισμό τους. Ποια είναι η εκτίμησή σας πάνω σε αυτό? Ποιος μιλάει πρώτος? Ο Δημήτρης και εσύ. Όποιος θέλει. Ωραία. Η εκτίμηση είναι ότι
Δυστυχώς για τον Μάρκ Μάρκεζ, αυτή τη στιγμή τραυματίστηκε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, που τώρα, μετά την πρώτη διπλή, δεκαήμερη επαφή με τους αγώνες, οι οδηγοί ήθελαν μέρες την προετοιμασία σε φυσική κατάσταση. Γιατί όσο και αν φαίνεται περίεργο, μετά από τόσο καιρό αποχής, το να οδηγείς μια τέτοια μοτοσυκλέτα κάνει το σώμα σου να αντιδρά περίεργα και θα είναι όλοι πιασμένοι, κυριολεκτικά μιλώντας. Δηλαδή θέλουν μασάζ, φυσικοθεραπείες, διάφορα τέτοια και να συνεχίσουν την ενδυνάμωση της γυμναστικής τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Μάρκ χάνει όλο αυτό το κρίσιμο σημείο και θα επανέλθει όχι το ίδιο δυνατά όπως θα ήταν αν κάθε μέρα πήγαινε για μοτοκρός, για γυμναστική όπως έκανε μέχρι τώρα. Άρα η επάνωδός του πιστεύω ότι ψυχολογικά θα είναι πολύ δυνατή, αλλά δεν θα είναι έτοιμο το σώμα του να ακολουθήσει τουλάχιστον από τον πρώτο αγώνα τους ρυθμούς ενός MotoGP. Από την άλλη μεριά είναι ένας σούπερ αθλητής, είναι πάρα πολύ γυμνασμένος και πιστεύω ότι γρήγορα, πιστεύω ότι στην Αυστρία θα μπορεί πια να συνεχίσει να διεκδικεί την νίκη. Γιώργο, εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει πολύ ισχυρός και πνευματικά και σωματικά και θα είναι πάλι πάρα πολύ τυχερός, γιατί η Yamaha θα αντιμετωπίσει προβλήματα με τους κινητήρες και ο Quartararo δεν θα μπορέσει να κρατήσει το προβάδισμα των 50 βαθμών. Θα έχει κάποιες εγκαταλείψεις λόγω κινητήρα, θα τον πιάσει ο Μάρκεθ και μετά θα παίξει ρόλο η ψυχολογία. Πιστεύω ότι είναι πολύ μικρός ακόμα ο Quartararo για να αντέξει την ψυχολογική πίεση που ασκεί ο Μάρκεθ σε όλους. Γιατί ασκεί μια τρομερή ψυχολογική πίεση σε όλους, σε όλο το grid. Όταν βλέπεις ότι μένει τελευταίος και φτάνει τρίτος, τους ρεζιλεύει όλους. Όταν βλέπεις ότι την Τρίτη σπάει το χέρι του και την Παρασκευή κάνει δοκιμαστικά, είναι, ο τύπος είναι από άλλο πλανήτη, είναι εξωγήινος. Τώρα που είπες αυτό για τα δοκιμαστικά, θα ήθελα και την άποψη του Δημήτρη σαν μια τελευταία ερώτηση. Θεωρείς ότι η επιστροφή του Μάρκετ στην πίστα, στη Χερέτ, έγινε κυρίως, ήταν ένα ψυχολογικό τρίκ ή πραγματικά θεωρούσε ότι θα μπορούσε να τρέξει? Εδώ μπορώ να έπαιξε, μπορεί να ήταν και ένα mind game αυτό, έτσι, δηλαδή με τους αντιπάλους. Όχι, 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 γιατί μάλιστα το Σάββατο κυκλοφορεί το 110ο τεύχος του MotoGP World, στο οποίο έχω γράψει το κομμάτι της προσωπικής μου στήλης που λέγεται «Πίσω από τα φλάσια», αναφέρεται ακριβώς στο ντίχο, στο pain barrier, όπως λέγεται στα αγγλικά, τον φράκτη του πόνου, ας μου επιτραπεί μια τέτοιου είδους μετάφραση, ο οποίος φράκτης του πόνου, το να τον ξεπεράσεις είναι ψυχολογικό, αλλά δεν το έκανε για να δείξει κάτι στους αντιπάλους του, απλά αναμετρήθηκε με τον εαυτό του και όπως είπε ο ίδιος, εάν δεν το έκανα δεν θα αισθανόμουν καλά, γιατί θα μου έμενε πάντα η απορία μήπως μπορούσα να πάρω έστω ένα βαθμό. Γιατί με όλα αυτά που είπε και ο Γιώργος, το πρωτάθλημα τόσο μικρό που είναι μπορεί να παχθεί στον ένα βαθμό. Και τότε ο Μάρκ θα έλεγε ότι δεν δοκίμασα και μπορεί να βγει ένα 15ο. Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε. Εγώ από αυτό που κατάλαβα από τα συμφραζόμενα είναι ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συναρπαστικό πρωτάθλημα φέτος με εναλλαγές και πολύ απρόπτες εξελίξεις. Ήδη ξεκίνησε απρόπτα, αν το δούμε ότι είχαμε τον κορονοϊό, τις καθυστερήσεις και όλα αυτά. Και έχουμε και πάρα πολλές πτώσεις σε κάθε αγώνα. Ναι. Δημήτρη, τι λες γι' αυτό? Ναι, στατιστικά, επειδή υπάρχουν οι στατιστικές στις τελευταίες δεκαετίες, οι συνολικές πτώσεις της Χερέθ δεν ήταν από τις χειρότερες χρονιές. Είχαμε όμως λίγο περισσότερες πτώσεις την Κυριακή, την ημέρα του αγώνα. Και αυτό οφείλεται σε αυτόν τον αγώνα λόγω της υπερβολικής ζέστης, όταν δεν έχει ξαναφτάσει ποτέ στην ιστορία των τελευταίων χρόνων που κρατιούνται στοιχεία θερμοκρασίας στην πίστα, τα τελευταία 15 χρόνια, δεν έχει φτάσει ποτέ τόσο υψηλή θερμοκρασία που έφτασε τους 63 βαθμούς σε κάποια σημεία της πίστας. Και πιστεύω ότι
Εκεί οφείλονται οι πτώσεις και όχι σε παραπάνω πίεση των οδηγών και όλα αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εδώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, να ευχαριστήσω και όσους είδαν την εκπομπή μας και να δώσουμε βεβαίως ραντεβού την επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε για τα μηχανοκίνητα σπορ. Θα είναι μια δεύτερη εκπομπή για τη Φόρμουλα 1 και βεβαίως θα έχουμε τον Δημήτρη Χαρά να το φιλοξενήσουμε για άλλες δύο εκπομπές τουλάχιστον στη διάρκεια αυτής της σεζόν για το MotoGP. Να διαβάζετε βεβαίως το περιοδικό του Δημήτρη Διατσίδη, MotoGP World, για να βλέπετε και όλα αυτά τα παρασκήνια τα οποία μόλις μας περιέγραψε. Και οδηγούμε πάντα προσεκτικά, φοράμε το κράνος μας αν οδηγούμε μοτοσυκλέτα και τη ζώνη ασφαλείας όπου και να καθόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλές βουτιές και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.